Για πάμε στον κύριο Χριστόπουλο να μας βοηθήσει εδώ πέρα. Κύριε Χριστόπουλε, τι λένε τώρα οι ρυθμίσεις και τι άλλο πρέπει να προσέχουμε τις επόμενες ημέρες. Αφού προηγήθηκε πριν από 4 μέρες, 27 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε ο νόμος για δεύτερη φορά. Μέσα εκεί 5 άρθρα δημιουργούν ό,τι ακριβώς είχαν ανακοινωθεί τώρα από τον Πρωθυπουργό, από τους Υπουργούς του για τις ρυθμίσεις φορολογικού περιεχομένου. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν χθες προχθές και ο Υπουργός Εργασίας και καταθέτει μια τροπολογία πάλι στο νομοσχέδιο των νέων εργατικών θεμάτων. Mm-hmm. Καταθέτει και αυτός τη ρύθμιση στις ασφαλιστικές εισφορές. Εδώ πρόκειται δύο κατηγορίες έχουμε. Φαντάζομαι ότι ο Σπύρος θα έχει και τις ανάλογες κάρτες. Τις βλέπουμε. Ναι. Μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 12 ατόχες δόσεις είτε σε 24 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 2%. Ναι. Να θυμίσουμε. Κάποιοι που το ξέρουν. Οι μεν εργοδότες οι οποίες είχαν τις εισφορές των εργαζομένων τους. Εκεί είχαμε 3 μήνες που πήγαν πίσω, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Κάτσανε μέχρι 31 Οκτωβρίου και έρχεται τώρα με μια διάταξη και τις βάζει 30 Τετάρτου του 2021. Άρα αυτή η κατηγορία θα γίνει, όπως το είπατε, σε 12 ή 24 στο πολύ με 2,5%. Και έχουμε και μια δεύτερη κατηγορία ασφαλιστικών εισφορών. Ποιες είναι αυτές? Αυτές που ήταν στη ρύθμιση και κάποια στιγμή είχαν και αυτές μετατοπιστεί, δηλαδή ο μήνας εκεί Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος και είχαν μετατοπιστεί και έρχονται και αυτές 30 Τετάρτου και στη συνέχεια αυτές τις δόσεις δεν τις χάνει κανείς, γίνεται ξανά μια παραφορά αρκεί να πληρώσει την πρώτη δόση μέσα στο Νοέμβριο. Άρα έχουμε δύο ταχύτητες, δύο κατηγορίες, όπως ακριβώς έχει πάρα πολύ καλά η κάρτα σας. Τώρα, να πούμε ότι υπάρχουν 5 περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών. Πάμε στις φορολογικές, Σπύρο. Ωραία. Και εδώ πρέπει να δούμε αν μπορούμε και τη νέα κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Κύριε Χριστόπουλο, θα χρησιμοποιήσω και εδώ τη βοήθειά σας. Είναι οφειλές που έχουν ανασταλεί, αλλά δεν είναι ρυθμισμένες για επιχειρήσεις, για ιδιοκτήτες ακινήτων και για εργαζόμενους με συμβάσεις αναστολή. Mm-hmm. Και για ρυθμισμένες οφειλές που ανασταλήσαν έως 30 Απριλίου του 2021, έτσι. Έτσι. Μια κατηγορία είναι αυτή. Δηλαδή είχαμε τρέχουσες φορολογικές οφειλές, δεν είχαν ρυθμιστεί, τρέχουσες. Το ένπια, φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ και όλα αυτά. Οι οποίες ήταν Μάρτιος έως Ιούνιος, αυτές πήγανε και αυτές 30 Τετάρτου και έρχεται τώρα και τις ρυθμίζει με αυτό το νόμο προχτές, το μεγάλο νομοθέτημα που έχει και το πτωχευτικό μέσα και όλα αυτά. Τις ρυθμίζει λοιπόν μία από τις κατηγορίες, αυτή είναι η πρώτη, που τις ρυθμίζει 12-24 δόσεις. 24 με 2,5%, 12 χωρίς καμία προσάψεις. Επίσης έχουμε αυτές θα ρυθμιστούν από την πρώτη δόση, δηλαδή θα καταβληθεί το Μάιο του 2021. Αυτές είναι τρέχουσες. Ωραία. Επίσης βλέπουμε και στους δέκτες μας οι ρυθμισμένες οφειλές που χάθηκαν από το Μάρτιο στον Οκτώβριο του 2020 και μπορούν να αναβιώσουν, μπορούν να επανενταχθούν πάλι αυτές. Και επίσης οι χαμένες ρυθμίσεις που ήταν από το Νοέμβριο του 2019 που μπορούν να αναβιώσουν. Όμως εδώ προσοχή, αν είχα 120 δόσεις το 19 τον Νοέμβριο και τις έχασα, δεν μπορώ να τις ξαναφέρω στις 120 δόσεις, θα τις πάω έως 48. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε 5 ταχύτητες σε ό,τι αφορά τις φορολογικές οφειλές. Είπαμε μία είναι τρέχουσες, μη ρυθμισμένες. Η άλλη είναι οι δόσεις οι οποίες χάθηκαν μέσα στη διάρκεια του κορονοϊού. Οι οποίες μπορούν να, αν είχαμε για παράδειγμα Μάρτιο ή Ιούλιο. Ωραία. Αυτές οι δόσεις μπορώ να πάνε πίσω και θα ρυθμιστούν εκ νέου. Έχω τη χαμένη ευκαιρία που η εκπομπή σας, αγαπητέ Άκη και αγαπητή τώρα, είχατε βάλει πλάτη γιατί. 1 Νοεμβρίου του 19 και μετά έχασαν πάρα πολύ τις δόσεις τους που είχαν. Δεν τις έβγαλαν πέρα. Εκεί είχε μείνει κενό. Έρχεται τώρα ο νόμος και λέει, κοίταξε, εσένα σου δίνω τη δυνατότητα να πας να τις ρυθμίσεις, αλλά με 48 δόσεις αφού ξεκινήσεις από τον Μάιο του 19. Και είναι και η τελευταία περίπτωση. Κάποιοι είχαν πάρει παλιά δάνεια. Θα είχατε ξαναπεί αυτό στην εκπομπή, θυμάμαι. Ναι. Όπως για παράδειγμα, σπίτι, αν θυμάμαι τα δάνεια Τέμπε. Αυτά λοιπόν, αυτές οι οφειλές είχαν γίνει και αυτές οι φορολογικές οφειλές, τα δάνεια στις τράπεζες αυτές, γιατί ήταν εγγύηση του δημοσίου. Και αυτές πάλι ρυθμίζονται σε 120 δόσεις. Άρα έχουμε ένα συνολικό πακέτο που πάνε πίσω όλα, ετεροχρονίζονται για να αντέξει η οικονομία. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, τι προβλέπετε αν μπορούν να μπουν σε αναστολή οι οδηγοί ταξί που ρωτάει ο κόσμος, παραδείγματος χάρη. Γιατί αν δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές, αν δεν κυκλοφορεί ο κόσμος, δεν έχουν δουλειά. Στα 9 μέτρα που πήρε και ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, είναι μέσα μια διευρυμένη λίστα κωδικών δραστηριότητας.
Αν λοιπόν κάποιος που ενδιαφέρεται για το ταξί, νομίζω είναι μέσα και αυτή η δραστηριότητα. Μπορούν να μπουν. Αν λοιπόν αυτή η δραστηριότητα του ανοίγουν τη λίστα αυτή, έχω κάνει και ένα δημοσίευμα στο Ιφορολογία, μπορεί να την ανατρέξουν. Θα το δούμε. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Σκυλακάκη τότε, όπως και για τις προκαταβολές των συντάξεων που έχουν παγώσει και ρωτάει ο κόσμος. Είναι διευρυμένη πλέον η λίστα τώρα μου, ναι.